Εντάξει, βλέπετε. Έχει τον Άγιο στη μέση, γύρω-γύρω, έχει εικόνες από τη ζωή του Αγίου. Είναι πραγματικά ωραία. Έχει μια επιγραφή εκεί κάτω, που δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, λέει, αλλά είναι κάτι σβησμένο. Και δεν μπορούσε να βρούμε τι συμβαίνει. Ο κύριος Αθανάσιος, ένας κερκυραίος γιατρός και στρατιωτικός, ανακάλυψε αυτή την εικόνα, η οποία έχει γίνει με βάση την προηγούμενη εικόνα, την τυπωμένη, και εκεί έχει ολόκληρη την επιγραφή. Και τι λέει η επιγραφή, γιατί έγινε πριν σβηστεί. Λέει η επιγραφή λοιπόν ότι έγινε δαπάνη της κυραβασιλικής, το λίγος, και του Θανάση Βάλλη. Έτσι ήταν η Εκκλησία όταν το πήγε. Δηλαδή έκανε έτσι να πάνε το χέρι και τα ακουμπούσε αυτά τα πάτερα, τι συνδέμε θα λένε οι τέτοιε. Γιατί τόσο πολύ ήταν κομμένη η Εκκλησία μέσα και είχαν αναγκαστεί να σηκώσουν απάνω το δάκρυο. Και άλλε όψει από το ίδιο μέρο. Σου δόταν όμω ολόκληρο το τέμπλο. Και μπορεί να ήταν λαϊκό τέμπλο, αλλά ήταν πάρα πολύ καλά παγωμένο. Δέστε πώς ήταν πάνω με τις εικόνες του. Εδώ είναι το μημόθερο με το απαραίτητο εγκέφαλο. Ίσως θυμάστε από τα παλιότερη, από τα παιδικά σας χρόνια, όταν μας δίδασκαν στο σχολείο το ποίημα του Παλαμά που είχε γράψει το 1897. Τέσσερα μαύρα, ατέλειωτα, κατόχρονα, βόσ και αποκλεισμένος, κρουσούσε την εκδίκηση ο δικέφαλος στο δουλωμένο γένος. Ξάφνου μια μέρα βρόντισε ο αντίπαλος, ο σπότης Παλικάρια, και λέει διαητή, δικέφαλοι φτερούγησε από τους παθιών Φικάρια. Αυτό είναι η πατρίδα. Το δημόσιο πάλι, αυτό το οποίο δεν υπάρχει, αλλά αυτά έχουν καταστραφεί όλα. Και αυτά είναι πάνω από τις εικόνες, ή υπήρχε αυτό το κέντρημα που είναι πάλι εικόνα, όπως βλέπετε. Αυτά καταστραφήκαν όλα. Όταν έπεσε το καθεστώς, τα σπάσαν εδώ, κρατώντας αυτό. Και αυτή είναι η εικόνα που υπήρχε εκεί, μια λέει τι εικόνα βλέπετε, με τον Άγιο στη μέση, και οι εικόνες γύρω-γύρω από τη ζωή του. Και αυτή είναι η εικόνα της Παναγίας, της κινήσεως της Παναγίας, γιατί ήταν ακριβώς δίπλα από τον Άγιο, υπήρχε η εικόνα αυτή. Την βρήκα εκεί. Εδώ είναι η λάδαρα, η απέραντη που είχε τα λειψανά του, όπως την βρήκα. Και αυτό εδώ είναι το κλισέ από το οποίο τυπωνόταν εκείνη η εικόνα που είδατε προηγουμένως. Και εδώ είναι το μημόθυρο. Ορίστε. Πού είναι τα λειψανά του Αγίου σήμερα? Θα σας πω μέσα. Το χέρι. Τώρα εδώ μέσα ήταν τότε. Και δεν μου επέτρεψαν ο άνθρωπος που είχε το κλειδί της Εκκλησίας, γιατί ήταν ασφαλισμένο βέβαια και ήταν υπεύθυνος, πήρε ένα τούμπλο και προσπαθούσε να το ξεκαρφώσει. Ο συνοδοί μου του είπε να μην το πειράξει. Ξέρω ότι είσαι όπως είναι εδώ και είσαι υπεύθυνος. Και μου λέει μετά ότι ξέρει ότι το κάναμε για σένα. Γιατί αν έμπαιναν οι γύρω περιοχές κατοικούνται από χριστιανούς, δηλαδή δεν έμπαιναν αυτοί κανείς μέσα, με ένα παράθυρο, δεν θα έπαιξε τίποτα, γιατί τα λείψανε, θα την παίρνανε βέβαια για φίλο αυτό. Εδώ λοιπόν είναι η Παναγία, εκεί η εικόνα του Αγίου ψέφτησε προηγουμένως, εδώ είναι η Αρχάγγελη και δίπλα είναι αυτή η κίνηση. Φύγαμε λοιπόν από εδώ και έγινε πολύ μεγάλη κίνηση, δημιουργήθηκε μέγα πολιτικό ζήτημα. Αυτό είναι από τον Economist και μιλάει, περιγράφει όλη αυτή την ιστορία της Εβραίσσος της Μονής και των Λιψάνων και έκανε και μια καρικατούρα με μένα εκεί, ο οποίος και γράφει εκεί, νομίζω ότι βρήκα τον Κοσμά. Μέγα θέμα. Θεώρησαν δηλαδή οι Ευρωπαίοι πως αυτό είναι μια πολιτική πράξη πάρα πολύ σπουδαία. Και το λένε bonds offensive. Η κόκαλα ποστά φιλίες. Άρα βέβαια εμείς δεν το χρησιμοποιήσαμε τότε αυτό. Έτσι. Και πάλι. Εδώ τι είναι. Ύστερα από 1,5 μήνα με στέλνει το Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με ένα φίλο συνάδελφο της Θεολογικής Σχολής, τον Παντελή τον Πάσχο, να κάνουμε αυτοψία. Και πήγαμε πλέον, άνοιξε αυτή τη Λάρνακα. Είχαμε έναν ανθρωπολόγο μαζί, χριστιανό, που είχε σπουδάσει στην Κίνα, ανθρωπολογία. Και
Τα καταγράψαμε όλα αυτά. Είναι εδώ. Βλέπετε, αυτή είναι η Λάρνακα όπως ήταν τότε. Εδώ έχει μια τσαμαρία από πάνω, ώστε να μην μπορεί να τα πιάσει κανείς. Και αυτός είναι ο ανθρωπολόγος. Και εδώ είναι ο ομιλών προεξαγγελίας. Να, έτσι τα καταγράψαμε. Βλέπετε. Δηλαδή ένα-ένα κοστούν, το παίρναμε, το καθαρίζαμε με μια κολόνια που βρήκαμε εκεί λίγο, βάλαμε κάτω φαμπάκι και σιγά σιγά σχηματίστηκε ο σκελετός, ο αυτός ο ανθρωπολόγος μας έδινε τον λατινικό όρο και μετά το έβαλα τους αντίστοιχους ελληνικούς όρους εγώ και έγινε μια έκθεση. Μετά πέρασαν κάποια χρόνια και έρχεται ο Αναστάσιος, ο οποίος είναι ο άγγελος της Εκκλησίας της Αλβανίας. Το τι δημιουργία έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι απίθανο. Ζει πάντοτε ως καλόγερος, έχει χτίσει τον κόσμο της Εκκλησίας, ανακαίνισε τις παλιές. Όλοι οι άνθρωποι ορθόδοξοι στον τόπο τον έχουν πραγματικά σαν άγιο άνθρωπο και είναι άγιος άνθρωπος. Μέσα σε αυτά βέβαια τη δραστηριότητά του δεν μπορούσε να μείνει έξω η υπόθεση του κοσμάτου του Ιωάννου. Τότε είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα, όπως δεν έπρεπε να δημιουργηθεί. Και τα λείψαν και τα πήραν από εκεί, τα πήραν στο Φίερι, που είναι εκεί κοντά, κανένα δεκαετία χιλιόμετρα από το Χριστίνι, για να φυλαχτούν. Αλλά κάποια στιγμή με τις αναμπούλες μεγάλες, τα λείψαν, έκαναν τη σειρά, χωρίς να διαλέγει να γίνει η άνοιξη του μουσείου. Τώρα τι γίνεται με αυτά. Μέγα θέμα λοιπόν όλη αυτή η ιστορία. Τελικώς δεν μπορώ να φτάσει στα ηθόρια των πλέον. Ήδη σας κούρασα πάρα πολύ. Τελικώς τα λείψαμε και ήρθα στην εκκλησία πάλι. Και πήγα πρόσφατα και κάναμε αυτοψία. Παρόντος και του ανθρωπολόγου, ο οποίος έκανε μαζί μας την αυτοψία την πρώτη φορά. Και έτσι επίσημε απολύτως ότι βρισκόμαστε πάντοτε μπροστά στην ίδια τα λείψαμε. Μπήκα σε μια καινούργια Λάρνακα και όταν πρότιμος ήρθε εδώ σε επίσημη επίσκεψη ως Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας ο Μακαριώτης Αναστάσιος, έφερε και ένα μικρό γύψανο ως ευλογία στην Εκκλησία της Ελλάδος και δόθηκε στον Αρχιεπίσκοπο στη Μητρόπολη. Εδώ είναι τωρινή πλέον φωτογραφία αυτή. Σε μια εκκλησία η οποία δεν μπορεί να πιστέψει πως είναι η προηγούμενη. Είναι τεράστιο. Όταν ξέρει τι θα πει 4 μέτρα να σηκωθεί αυτή η εκκλησία πάνω. Για δέστε να το θερμάσετε κι εσείς. Εδώ γίνεται η εκστροφή και βγαίνουν τα τόξα των κελιών που ήταν υπό την γη. Πολύ μεγάλο πράγμα. Ετούτη είναι αεροπορική φωτογραφία. Να δείτε που βγαίνει η εκκλησία. Αυτή είναι η εκκλησία που κατεστράφει τον εισοδείο και ανάμεσα ήταν ο τάφος. Και γύρω-γύρω βλέπετε τα κελιά. Εκεί είναι το ποτάμι. Το ποτάμι προηγουμένως ήταν από την άλλη πλευρά. Να τη εκκλησία που βγαίνει πάνω. Βλέπετε τι σχέση έχει με την προηγούμενη που φαινόταν τόσο χαμαλή και ασήμαντη. Δέστε, δεν είναι μεγαλοδορφέστατη. Βλέπετε ότι αυτά τα παράθυρα τα κάνανε για να φωτίσουν την εκκλησία και τα άλλα γιατί πότε γίνει. Ορίστε. Μια άλλη όψη. Μια άλλη ακόμη. Πρέπει νομίζω να παραδεχτείτε ότι είναι πράγματι την πρέπει. Απεκατεστάθηκε απολύτως και βέβαια γεμάτος ο τόπος είναι από την ελόφρυνα, από την απολυνία. Όλα τα κλασικά. Να και τα φώτα της αυτές είναι, αυτό είναι από ταφικό μνημείο πάλι της απολυνίας εκεί μέσα. Και εδώ ορίστε τα τόξα των κελιών που είναι γύρω-γύρω από την εκκλησία σήμερα. Πολύ μεγάλο πράγμα. Και η εκκλησία βλέπετε πως ψήφισε μέσα και έγινε τεράστια. Βέβαια το εικονοστάσιο έγινε κάτι καινούργιο και μερικά ελάχιστα που μπόρεσαν να γλιτώσουν από την λαθρεγωγία μπήκαν στη θέση τους. Ακόμα και η Αγία Τράπεζα βλέπετε είναι πάνω σε δύο κολόνες κλασικές. Εκεί που ήταν το κενοτάφιο, βλέπετε, ήταν θαμμένο όλο αυτό υπό την γη.